Πάμε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές Χανίων, το οποίο κρατιέται παρά τα προβλήματα, παρά την υποστελέχωση. Είναι άνθρωποι βέβαια από πίσω και εργαζόμενοι σοφρονιστικοί, οι οποίοι βοηθούν κρατουμένους προκειμένου να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, να φοιτήσουν και γιατί όχι να σπουδάσουν και να εισέλθουν και ως φοιτητές σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Κονταξάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του καταστήματος Κράτσης Κρήτη 1. Κύριε Κονταξάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και πιστεύω η δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να έχει την απήχηση αυτή που χρειάζεται, γιατί κάνετε χρήση σε ένα πολύ το θέμα. Και νομίζω, επειδή ο σταθμός αλλά και εσείς προσωπικά έχετε την ευαισθησία αυτή που χρειάζεται, νομίζω ότι θα διαφωτίσουμε όσο μπορούμε τους τηλεθεατές που κάθε φορά πολλαπλασιάζονται. Τώρα, η αιτία δεν είναι μόνο ο σταθμός, αλλά νομίζω ότι είσαστε κι εσείς που διαχειρίζεστε με τόσο ωραίο λόγο ένα τόσο σοβαρό θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κονταξάκη. Λοιπόν, είναι μία δομή εντός των φυλακών, σωστά? Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Είναι μία δομή η οποία μετακράτησης έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος λειτουργίας και για μας το όραμα, όχι για μένα, γι' αυτό λέω για μας, όλων των συναδέλφων, είναι το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα σχολείο, γιατί το σχολείο κλείσει μια φυλακή. Άρα με αυτή τη διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο σκέψης όλοι οι συνάδελφοι έχουμε αγκαλιάσει από το 2014 αυτή την προσπάθεια της δεύτερης ευκαιρίας. Εγώ τότε δεν ήμουνα διευθυντής, αλλά ήμουνα μέλος του Συμβουλίου της Φυλακής των Αποφάσεων, δηλαδή, από τότε. Και δεν σας κρύβω ότι μου κίνησε την περιέργεια ο τρόπος λειτουργίας, ο τρόπος σκέψης, αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι στο πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε μια στρατηγική για άτομα ή, αν θέλετε, παιδιά, συνανθρώπους μας, κριτικόπουλα, τα οποία για τον χύψιο μικρό λόγο δεν φτάσαν στο να μπορέσουν να προσεγγίσουν τη μόρφωση και την παιδεία, που νομίζω ότι είναι το α και το ω στον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή πόσοι κρατούμενοι παρακολουθούν μαθήματα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας? Κοιτάξτε, πρέπει να έχεις κάποια τυπικά προσόντα, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζεις την ελληνική γλώσσα, γιατί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δεν απευθύνεται μόνο σε Ελληνόπουλα ή σε Κρητικόπουλα. Απευθύνεται σε μια ευρύτερη γκάμα ανθρώπων από άλλες περιοχές του κόσμου. Και το βασικότερο απ' όλα είναι να μπορείς να προσεγγίζεις την δυνατότητα της ελληνικής γραμματοσειράς. Θα το πω έτσι απλά και λαϊκά για να μας καταλάβουν όλοι. Είναι περίπου στα 80 άτομα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η λειτουργία και η συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τότε είχε σκύψει πάνω στο θεσμό σχολείο. Το είχαμε αγκαλιάσει όλοι οι συνάδελφοι, από τον αρχιφύλακα, από τους υπαρχιφύλακες, από τα μέλη του Συμβουλίου, από το διοικητικό προσωπικό, παρόλο τις τρομακτικές ελλείψεις που είχαμε και τότε. Και ορισμένες από αυτές συνεχίζονται και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε πόση μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος διαχείρισης μιας υπηρεσίας μέσα σε μια άλλη υπηρεσία. Βέβαια. Και είχαμε και ευχάριστες εκπλήξεις. Ευχάριστη εξέλιξη ακριβώς. Να μας μιλήσει ο κύριος Κονταξάκης για τον Πάτρικ, τον κρατούμενο, ο οποίος κατάφερε να τελειώσει από το σχολείο, να αποφοιτήσει από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και τώρα που μιλάμε είναι φοιτητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έτσι ακριβώς είναι. Χαίρομαι που έχετε την ενημέρωση που χρειάζεται. Και είμαι διπλά κερδισμένος. Πρώτον, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσω και να εκφραστώ δημόσια για το ρόλο του σχολείου και κατ' επέκταση για τη λειτουργία την οποία είναι το α και το ω και το όραμα που, αν θέλετε, δίνει ο θεσμός σχολείο σε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι εχθές είχαν στο μυαλό τους μόνο την παραβατικότητα. Και εμείς ως λειτουργοί πλέον ενός σοφρονιστικού καταστήματος αποφεύγουμε μόνο τον εγκλισμό. Γιατί ο εγκλισμός δεν είναι σοφρονισμός. Ο σοφρονισμός είναι παιδεία. Και το α και το ω που τουλάχιστον επί δικής μου στο κατάστημα κράτη της χώρας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια στο να μπορέσουμε να βγάλουμε προς τα έξω όχι μόνο ιδέες, προτάσεις, αντιλήψεις, θέσεις, αντιπαραθέσεις αν θέλετε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε
και να δώσουμε αυτή τη δυναμική που χρειάζεται το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Μάλιστα, αναφέρθηκε ο κ. Δίνουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα, ναι. Δίνουμε τη δυνατότητα, ζητώ συγγνώμη, βέβαια. Δίνουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα τη δυνατότητα σε καθηγητές οι οποίοι έχουν το μεράκι. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε και εθελοντές καθηγητές και τους ευχαριστούμε, θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια. Και υπάρχει ένα μεράκι στο πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε παραβατικούς ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία λίγο πιο διαβασμένοι, με λίγο διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και με ένα τρόπο ώστε να σκέφτονται λίγο διαφορετικά πλέον. Και μάλιστα. Θα ήθελα μέσω της εκπομπής να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές και ένα περισσότερο εσάς για αυτή την αγάπη την οποία δείχνετε πάνω σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Σας ευχαριστώ. Θερμά το Υπουργείο Παιδείας πώς μπορεί να βοηθήσει, καταγράφονται κάποια κενά. Θεραματικές ελλείψεις. Κάποιες ελλείψεις. Υπάρχουν κενά. Θα μου επιτρέψετε, εγώ δεν μπορώ να υποδείξω στο Υπουργείο Παιδείας τις ελλείψεις. Υπάρχουν τα ανάλογα τμήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στην Κρήτη και ειδικά στα Χανιά. Γιατί εγώ ανήκω πλέον, φύγαμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ανήκουν πλέον στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και είμαι λίγο πιο προσεκτικός στη διατύπωση του λόγου. Ακριβώς. Η κρίση και η διαδικασία η οποία χρειάζεται. Είναι συγκεκριμένη, βέβαια. Νομίζω ότι τη γνωρίζουν άπαντες ότι ο μεγαλύτερος θεσμός σε ένα σχολείο είναι το φυσικό πρόσωπο που είναι ο δάσκαλος. Και μάλιστα. Να κρατήσουμε αυτό ότι δίνει δυνατότητες επανένταξης στην κοινωνία το συγκεκριμένο σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό κράτησα και εγώ από τον κύριο Κονταξάκη. Φανταστείτε ότι δίνει τη δυνατότητα της εργασίας. Δηλαδή, ένας κρατούμενος με το να πηγαίνει στο σχολείο, του δίνεται η δυνατότητα να μπορέσει να διαχειριστεί το κομμάτι της εργασίας και κατ' επέκταση να είναι διπλά κερδισμένος. Όχι μόνο στη μόρφωσή του, αλλά και στον τρόπο μάλιστα. διαχείρισης της ποινής του. Είναι πολύ σημαντικό. Σας δίνω στη δυνατότητα για να καταλάβετε πόση μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος λειτουργίας ένας τέτοιου θεσμικού ρόλου. Κύριε Κονταξάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά.